Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στην Ανατολική Μεσόγειο διαδραματίζεται ένα ακόμη επεισόδιο μιας χρόνιας κρίσης που απλώς επιδεινώθηκε από τις ηγεμονικές φιλοδοξίες Ερντογάν να καλύψει ένα κενό που άφησε η απουσία της Αμερικής και το βραχυκυκλωμένο πλέον ΝΑΤΟ. Ώσπου τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενηλικιωθεί στην εξωτερική της πολιτική, αναλαμβάνοντας επιτέλους ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ίσως, κύριε εκπρόσωπε, αναθέτοντας σε έναν ειδικό Ευρωπαίο εκπρόσωπο για την Ανατολική Μεσόγειο τη συνεννόηση σε όλα τα επίπεδα με την Τουρκία υπέρ μιας ειρηνικής συνύπαρξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπογραμμίζω, επιτρέψτε μου το αυτονόητο, ότι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν μπαίνουν στο τραπέζι κανενός. Οφείλει λοιπόν η Ευρώπη να ξεκόψει τις νεοοθωμανικές γεωπολιτικές κατακτητικές ορέξεις του Ερντογάν, γιατί Ελλάδα και Κύπρος είναι Ευρώπη, αφήνοντας κατά μέρους τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, ανάλογα με οικονομικά και εξοπλιστικά συμφέροντα κάποιων κρατών μελών, και αποκτώντας επιτέλους μια ισχυρή και μακροπρόθεσμη στρατηγική από τη Λιβύη ως τη Συρία στα ευρύτερα σύνορά μας. Ευχαριστώ πολύ.